Αυτό που μας έκανε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και για την εξοικονόμηση του κόσμου στο θέμα της θέρμανσης και του ζεστού νερού. Ακόμα και ένα καινούριο προϊόν που είναι η ενδαπέδια ηλεκτρική θέρμανση, η οποία πηγαίνει επιπρόσθετη σε κάποια καινούργιες καινοτομίες σε σπίτια. Αυτές οι τεχνολογίες είναι οι οποίες θα μας δώσουν το έμπνευσμα να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και στην εξοικονόμηση πρώτα απ' όλα χρήματος. Και είναι κάποια προϊόντα τα οποία πιστεύουμε ότι πρωτοπορούμε στον τομέα αυτό σαν υδρό. Αυτό μας κάνει να είμαστε και πιο σίγουροι με την εταιρεία τη συγκεκριμένη που συνεργαζόμαστε και έχουμε τη στήριξή της, έχουν χρόνια πολλά, είναι σε σκανδιναβικά κράτη, το οποίο όπως ξέρετε σκανδιναβικά κράτη στο θέμα της θέρμανσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες είναι πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Τη φέρνουμε στην Ελλάδα και θέλουμε να την προχωρήσουμε και μέσα από τα καταστήματα του υδρό και περιμένουμε ακόμα τους επαγγελματίες, τους μηχανικούς και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή, με τους επαγγελματίες όπως προαναφέραμε, να έρθουν να ζητήσουν τις γνώσεις μας και ανάλογα και με το προσωπικό που έχουμε και με τους μηχανολόγους που είναι άρτια καταρτισμένοι πάνω σε αυτό το θέμα, να τους δώσουμε τις λύσεις που χρειάζονται. Ανά πάσα στιγμή και ώρα, τα προϊόντα αυτά υπάρχουν στο μαγαζί μας. Αρκεί να υπάρχουν ένα ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, πρέπει να δώσουμε πρώτα απ' όλα να καταλάβει ο κόσμος σε τι κοινό απευθυνόμαστε και τι προϊόντα είναι αυτά. Η ΕΣΜΠΕΦΡΙΠΗΝ έχει πρόσβαση στις αντισταθμίσεις, στην εξοικονόμηση ζεστού νερού. Έτσι, και η ΝΤΑΦΟΣ, η οποία είναι και αυτή η πολύ καλή εταιρεία, έχει σχέση με την ενδοδαπέδια ηλεκτρική θέρμανση. Είναι μια πρωτοβουλία της ΙΔΡΟ, του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αξίζει συγχαρητηρίων γιατί γίνεται μια δύσκολη περίοδο που περνάει ο τεχνικός κλάδος, όχι μόνο στην Κορυφή, αλλά σε όλη την πατρίδα μας. Γι' αυτό αξίζει ιδιαίτερα συγχαρητήριων, ώστε να δουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται ακριβώς με το επάγγελμα αυτό, δηλαδή τους υδραυλικούς, πώς γίνεται η ενδοδαπέδια θέρμανση και άλλες τεχνικές που αφορούν την θέρμανση των κτηρίων. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια, γιατί είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για να αποκτήσουμε, παρότι την κρίση η οποία περνάει η οικοδομή, να έχουμε μια νέα γνώση η οποία θα είναι χρήσιμη στο μέλλον. Είναι εδώ και 5 χρόνια, υπάρχει μια, οι νέες οικοδομές είναι υποχρεωτικά να έχουν τέτοιου είδους κατασκευές, γιατί πρέπει να η ενεργειακή τους απόδοση να έχει μια στάνταρ απόδοση, μια στάνταρ κατηγορία, ώστε οι άλλες δεν μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν και να θεωρηθούν νόμιμες κατασκευές. Αυτά αφορά το εξωτερικό κέλυφος της οικοδομής με ειδική θερμομόνωση, αφορά το είδος των καυστήρων, αφορά τα ηλιακά συστήματα και αφορά και τα κουφώματα τα οποία μπαίνουν στην οικοδομή. Άρα δηλαδή οι σύγχρονες οικοδομές μπορεί να έχουν ένα αρχικό κόστος, ίσως αρκετά μεγαλύτερο από ένα παλαιότερο συμβατικό κόστος, αλλά σίγουρα λόγω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, είτε από πετρέλαιο είτε από ρεύμα, θα βγει αυτό το κόστος στο μέλλον. Πώς να εξοικονομήσουμε χρήματα, πώς να εξοικονομήσουμε ενέργεια, γίνοντας περισσότερο γνώσεις των αντικειμένων και περισσότερο γνώσεις των θεμάτων που μας απασχολούν. Παρακολουθώ τον συνεταιρισμό υδραυλικών του Νομού Κορινθίας από την ίδρυσή του ως νεαρός μηχανικός από το 1980. Μπορώ να πω ότι είναι ένας συνεταιρισμός πάντοτε σε κάθε εποχή ζωντανός, με δραστηριότητα και με δράση και καλύπτει τις ανάγκες και τις επιστημονικές και τις πρακτικές και τις τεχνικές όλων των έργων που γίνονται στο νομό μας και όχι μόνο. Θέλω να διαπιστώνω κάθε φορά και την ενημέρωση που έχουν οι αντίστοιχοι υδραυλικοί που υπηρετούν και συνεταιρίζονται στον συνεταιρισμό αυτών, αλλά την καλή γνώση αλλά και την ενημέρωση την οποία φροντίζει ο άξιος πρόεδρος και ο σημερινός αλλά και οι προηγούμενοι. Έτσι λοιπόν και εμείς παρακολουθούμε αυτή την πρόοδό τους, είμαστε συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουν και για μας είναι πρώτη φορά που μαθαίνουμε τόσο ωραία και πρακτικά πράγματα να μπορούμε να τα ελέγξουμε, να τα εφαρμόσουμε και να προχωρήσουμε μαζί. Το κέρδος είναι για όλους και για τον ίδιο τον εγκαταστάτη, τον υδραυλικό και για εκείνον στον οποίο γίνεται η εγκατάσταση του έργου, αλλά συγχρόνως όμως και για τη συντήρηση του έργου, που μπορώ να σας πω είναι ένα σημαντικό ποσό, το οποίο δυστυχώς στην ελληνική πραγματικότητα αυτή η συντήρηση αγνοείται. Όλο αυτό λοιπόν έρχεται να καλύψει η καλή ενημέρωση, η φροντίδα, η συνεχής ενημέρωση των υδραυλικών του συνεταιρισμού του Νομού Κορινθίας και πιστεύω ότι με τη συνεχής οι μερίδες οι οποίες θα κάνουν και τις ενημερώσεις, όλοι θα γίνουμε καλύτεροι. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα προϊόντα της εταιρείας, που αντιπροσωπεύει η εταιρεία, που είναι προϊόντα κορυφαίων οίκων ευρωπαϊκών.
και με τη βοήθεια αυτών μπορούμε να κάνουμε σημαντική εξοικονόμηση σε συστήματα θέρμανσης και αυτοματισμούς. Σήμερα θα παρουσιάσουμε προϊόντα, αυτοματισμούς που ουσιαστικά είναι μέρος των συστημάτων θέρμανσης, κατοικιών, εμπορικών κτηρίων κλπ, τα οποία κάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται πλέον στις μέρες μας. Κάποτε η ενέργεια ήταν πιο φθηνή. Τώρα που ακρίβεινε, όλα έχουν δυσκολέψει. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία προς όφελος εξοικονόμησης ενέργειας και θερμικής άνεσης. Με έναν εβδομαδίο προγραμματιζόμενο θερμοστάτη ή θερμοστατικές κεφαλές, έχεις μια εξοικονόμηση της τάξης του σίγουρα το 15%. Και με μια αντιστάθμιση, άλλο τόσο. Οπότε καταλαβαίνετε, ένα σπίτι, για παράδειγμα, έχει καίει πετρέλαιο 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ, θα έχει αντίστοιχα 200 ή 400 ευρώ. Οπότε αυτά τα προϊόντα, όπως είπα και πριν, μέσα σε ένα χρόνο τα κάνει απόσβεση. Λοιπόν, ξεκινάμε. 3, 14. Θέλω να πάρω και αυτά, Γιώργο, εδώ. Παιδιά, καλησπέρα σας. Για όσους δεν γνωρίζουν, είμαι ο Αμίλος Αγαϊτάνος, είμαι πρόεδρος του Συνεταιρισμού του Αυτονομού Παρεμβίας. Αυτή τη στιγμή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κυρίους που έχουν έρθει και ανταποκριθήκαν μάλλον στην πρόσκληση του συνεταιρισμού για την ανάδειξη καινούργιων προϊόντων. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια εταιρεία μαζί μας η οποία θα μας πει κάποια πράγματα όσον αφορά τις αντισταθμίσεις, την εξοικονόμηση ζεστού νερού, την αντιπαγωτική προστασία και την ενδοτέρια ηλεκτρική θέρμανση. Αν θα ήθελε ο κύριος Κίμωνας να έρθει στο βήμα να μας πει δύο πράγματα. Γεια σας, ευχαριστούμε και εμείς εκ μέρους της Thermovent που έχετε έρθει. Έχουμε μία μακροχρόνια συνεργασία με το συνεταιρισμό και είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι γι' αυτό. Θεωρώ ότι η πορεία μας μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική και θα συνεχίσει και αυτό για τα επόμενα χρόνια. Τα προϊόντα που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι από τη Danfoss, οι περισσότεροι ίσως τη γνωρίζετε, είναι ένας όμιλος από τη Δανία, και από την ΕΣΔΕ, που είναι μια σουηδική εταιρεία με πάνω από 100 χρόνια παρουσίας και συγκεκριμένα με τη Thermovent 40 χρόνια. 40 χρόνια κλείνει και η Thermovent από τον πατέρα μας, τον κύριο Γιώργο Λέφα. Ουσιαστικά θέλουμε να σας δείξουμε λύσεις όσο αφορά τη Danfoss που μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ο μηχανολόγος της εταιρείας, ο κύριος Αντώνης Πασχαλής, θα μας τα αναλύσει αυτά, αλλά και στην ΕΣΔΕ που θεωρώ και υδραυλικός και καυστηρατής και μηχανολόγος μπορεί να τα εφαρμόσει σε κάθε σπίτι, μικρό, μεγάλο, ξενοδοχείο, οτιδήποτε. Γιατί αφορούν εξοικονόμηση για ζεστό νερό χρήσης, αφορούν αντισταθμίσεις, απλή εγκατάσταση που πρέπει να προτείνουμε εμείς στον κόσμο, να μην το φοβάται, να δουλέψει χαμηλή θερμοκρασία. Γιατί οτιδήποτε και να καίει, είτε είναι ξύλο, είτε είναι ρεύμα, είτε υγρά αέρα, είτε πετρέλαιο, όλα αυτά έχουν ακριβήνει και ίσως μπορούν να ακριβήνουν και άλλο. Οπότε πρέπει αυτά να τα διαχειριζόμαστε όσο το λέω καλύτερα. Αυτά είναι να πω και ευχαριστούμε πολύ που έχετε παρευρεθεί. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε στο πρώτο μέρος της παρουσίασής μας με τα προϊόντα της ΕΣΠΕ. Η ΕΣΠΕ, όπως είπαμε, όπως τα ακούσατε και πριν, είναι μια εταιρεία με σχεδόν 110 χρόνια λειτουργία στη Σουηδία, σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Ρεύτερε. Εξειδικευμένη εταιρεία σε συστήματα νερού, σε είδη θέρμανσης, εξοικονόμησης ενέργειας. Από όλα τα προϊόντα της ΕΣΠΕ έχουμε διαλέξει να παρουσιάσουμε τις τέσσερις κύριες υποκατηγορίες των προϊόντων. Θερμοστατικές βαλμίδες ανάμειξης και ανακυκλοφορίας, θερμοστατικά ηλιακά συγκροτήματα, το σολάκι, για όσους το ξέρετε, το Fresh Hydro, που είναι η μονάδα παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης, και τους ελεκτές αντιστάθμισης.
Πάμε πρώτα στην πρώτη υπομάδα, που είναι οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης. Πού χρησιμοποιούνται οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης? Εκεί όπου θέλουμε, όπου έχουμε ζεστό νερό χρήσης υψηλής θερμοκρασίας και θέλουμε αντιεγκαυματική προστασία από το ζεστό νερό χρήσης. Υψηλή θερμοκρασία μπορεί να έχουμε είτε γιατί πρέπει να διατηρούμε το ζεστό νερό χρήσης 60 βαθμούς και πάνω για να προστατευόμαστε από τη λεγιονέλα, είτε γιατί το ζεστό νερό χρήσης προέρχεται από ανεξέλεγκτες πηγές θέρμανσης, όπως είναι ας πούμε τα ηλιακά, όπως είναι λέγεται στερεών καυσίμων κλπ. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη θερμοκρασία επακριβώς. Τι επιτυχάνουμε με τις θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης? Επιτυχάνουμε σταθερή θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης και μείωση της θερμικής καταπώνησης. Φανταστείτε, ειδικά σε νοσοκομεία και ξενοδοχεία, όπου έχουμε μεγάλο δίκτυο σωληνώσεων με ζεστό νερό χρήσης, να τρέχει εκεί πέρα 65 και 70 βαθμοί Κελσίου συνέχεια το νερό. Καταπονούνται πάρα πολύ οι συνδέσεις και έχουμε πολλές βλάβες και διαρροές. Εδώ θέλουμε να διατηρούμε τη θερμοκρασία χαμηλή. Πλην όμως, στο boiler θέλουμε υψηλή θερμοκρασία για προστασία από λεγιονέλα. Αυτά λοιπόν τα δύο πρέπει να τα φέρουμε σε μια ισορροπία. Μια μικρή παρένθεση για να δούμε τι σημαίνει λεγιονέλα. Ξέρουμε όλοι τι είναι λεγιονέλα. Λοιπόν, να την πούμε. Η λεγιονέλα είναι ένας μύκητας. Να το δούμε. Έτσι φαίνεται στο μικροσκόπιο, που αναπτύσσεται σε στάσιμο νερό, μη χλωριωμένο, στάσιμο πάνω από 48 ώρες, μη χλωριωμένο και σε θερμοκρασία από 30 έως 50 βαθμούς Κελσίου. Εκεί είναι που αναπτύσσεται καλά. Ο μύκητας αυτός, αν τον πιούμε με το νερό, δεν παθαίνουμε τίποτα, διότι τα γαστρικά υγρά τον σκοτώνουν. Αν όμως το εισπνεύσουμε, μπορεί να πάθουμε από μικρή έως μεγάλη ζημιά. Προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα η λεγιονέλα, όχι το πεπτικό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και το ρυθμό αναπαραγωγής της. Στους 20 βαθμούς είναι πολύ χαμηλός η αναπαραγωγή της. Από τους 25-30 αρχίζει και αυξάνεται. 30-50 είναι ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθεί. Είπαμε στάσιμο και μη χλωριωμένο και με αυτές τις θερμοκρασίες. Από 50 αρχίζει και χαμηλώνει πάλι η αναπαραγωγή του. Στους 55 δεν αναπαράγεται. Ό,τι έχει γίνει και είναι στάσιμο. Και στους 60 σκοτώνεται ο μύκητας. Άρα γι' αυτό θέλουμε στα boilers ζεστού νερού χρήσης, γενικά όπου έχουμε αποθήκευση πόσιμου νερού, ζεστού νερού χρήσης, θέλουμε να είμαστε από 60 και λίγο πιο πάνω. Αλλά στο δίκτυό μας δεν θέλουμε συνέχεια 60 για να μην μας το καταπονεί. Έτσι λοιπόν, πρέπει να έχουμε ένα εξάρτημα, όπως αυτή η θερμοστατική βαλβίδα, για να μας κάνει αυτή τη δουλίτσα. Μας προστατεύει από λεγιονέλα, αλλά συγχρόνως και από εγκάμματα. Δηλαδή, μας προστατεύει από λεγιονέλα, πρέπει να έχουμε υψηλή θερμοκρασία και από εγκάμματα χαμηλή. Άρα θα δούμε πώς το κάνει. Είναι δύο αντιφατικές έννοιες που πρέπει να τις παντρέψουμε με ένα τέτοιο εξάρτημα. Χαρακτηριστικά να πω ότι αν το νερό είναι λίγο κάτω από 52 βαθμούς, θέλουμε περίπου 1,5 λεπτό για να πάθουμε έγκαμμα. Να ξέρουμε περίπου τι σημαίνει ζεστό, κρύο, χλιαρό. Έτσι. Για 52 βαθμούς Κελσίου νερό θέλουμε 10 δευτερόλεπτα για να πάθουμε το έγκαμμα. Και για στους 60 βαθμούς Κελσίου, στα 3 δευτερόλεπτα μπορεί να πάθουμε αρκετά καλό έγκαμμα. Λοιπόν, ποια είναι η λειτουργία του? Βλέπω ότι ουσιαστικά είναι μια τριοδιβάνα. Έτσι. Από εδώ έρχεται το ζεστό νερό, από εδώ έρχεται το κρύο νερό, εδώ γίνεται ανάμειξη και βγαίνει το νερό επιθυμητής θερμοκρασίας. Πώς γίνεται αυτό? Έτσι, βλέπουμε από εδώ έρχεται το ζεστό νερό από το ζεστό νερό από το boiler, εδώ αναμειγνύεται με το κρύο και έρχεται η ανάμειξη. Από τι αποτελείται? Εδώ έχει το κουμπί της ρύθμισης. Εδώ έχει το κύριο ελαττήριο που κάνει όλη τη δουλειά για την ανάμειξη. Εδώ είναι ένας κόνος ελέγχου και η κάψουλα με κερί. Η καρδιά της θερμοστατικής βαλβίδας ανάμειξης είναι αυτή η κάψουλα με το κερί, με μια παραφινούχα ουσία,
η οποία λειτουργεί με διαστολή και συστολή. Όσο πιο ζεστό είναι το νερό που μπαίνει από εδώ, διαστέλλεται αυτή η κάψουλα με τον κόνο αυτό, πιέζει το ελαττήριο και ανοίγει το κρύο νερό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η θερμοστατική βαλβίδα, γι' αυτό λέγεται θερμοστατική, δεν έχει μηχανικά μέρη κινούμενα, δεν έχει μοτέρ, κινητήρα, δεν έχει ρεύμα, δεν έχει τίποτα. Λειτουργεί με συστολοδιαστολή. Γι' αυτό και είναι ένα πολύ σταθερό εξάρτημα. Έχει και ένα δεύτερο βοηθητικό ελαττήριο που θα δούμε τι κάνει, και το κουμπί της ρύθμισης. Πάμε να δούμε πώς κάνει την αποστολή ανάμειξη. Αν το νερό είναι πολύ ζεστό, έτσι, τι γίνεται. Αν είναι πολύ ζεστό, εδώ πέρα διαστέλλεται ο κόνος, πατάει το ελαττήριο κάτω, ανοίγει εδώ η δίωδος και έρχεται το κρύο νερό και γίνεται η ανάμειξη. Αν μειωθεί η θερμοκρασία από το boiler, τότε συστέλλεται εδώ, λιγοστεύει το κρύο νερό ή τίνει εντελώς. Και έχουμε απευθείας ροή. Αν η κάψουλα μειωθεί κι άλλος, τίνει εντελώς. Δεν χρειάζεται πλέον ανάμειξη. Αν ξαναυξηθεί η θερμοκρασία του νερού, ξανανοίγει και κάνει την ανάμειξη. Πάμε να δούμε πώς γίνεται η προστασία από έγκαυμα. Λοιπόν, σε κανονικές συνθήκες γίνεται ανάμειξη, το ζεστό με το κρύο. Και βγαίνει εδώ τα επιθυμητή θερμοκρασία. Σε περίπτωση που έχουμε πτώση πίεσης στο κρύο νερό ή και διακοπή της παροχής του κρύου, για να μας προστατέψει και να μην περάσει όλο το ζεστό, πίνει και το ζεστό. Αυτό το κάνει με το δεύτερο, το βοηθητικό ελαττήριο. Έτσι. Εδώ μόλις έχουμε πτώση πίεσης του κρύου, αυτό το δεύτερο βοηθητικό ελαττήριο πίνει και τη δίωδο του ζεστού νερού για να μας προστατεύει. Δεν έχουμε νερό πλέον, για να μην καούμε. Όταν πλέον επανέλθει η παροχή του κρύου νερού, επανέρχεται και το ζεστό και άρχιε η ανάμειξη. Μία σημείωση. Σε οτιδήποτε αφορά ειδικά δημόσιο, αλλά νηπιαγωγεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, είναι προαπαιτούμενο να είναι αντιεγκαυματικές ή αναμεικτικές. Γιατί υπάρχουν και κάποιες πιο απλές που τις προτιμάει αρκετός κόσμος επειδή είναι λίγο πιο οικονομικές, αλλά σε περίπτωση διακοπής κρύου νερού σου δίνει το ζεστό νερό. Αυτό αν το πάρεις σε ένα νηπιαγωγείο θα έχεις πρόβλημα. Είναι πρέπει να είσαι προδιαγραφές. Να είναι αντιεγκαυματικές. Σε περίπτωση διακοπής κρύου νερού δεν θα έχεις ζεστό νερό επειδή την παρτία αυτή θα σου πω. Σωστά. Σε περίπτωση διακοπής του κρύου νερού, θα έχει ζεστό νερό. Όχι, μπορεί να έχει ανακυκλοφορία, μπορεί να έχει πιεστικά. Μπορεί να έχει πιεστικά. Στο ζεστό να έχει πιεστικό. Ή μπορεί να έχει ανακυκλοφορία και να σου έρθει για λίγο το ζεστό. Σε προστατεύει έστω, είπαμε, 60 βαθμούς να θυμηθούμε είναι και 2 δευτερόλεπτα να πάρει το έγκαυμα. Άρα κλείνει εντελώς, φράζει για να σε προστατεύσει όποια και είναι η ροή. Μπορεί να έχει πίεση το δίκτυο, μπορεί να είναι από πάνω κάτω και να στο κατεβάσει. Είναι διάφορα. Λοιπόν, γενικά οι θερμοστατικές βαλβίδες είναι απλοί μηχανισμοί που δεν επιτρέπονται και πολλά λάθη. Λοιπόν, ή μήπως εάν λέει εδώ, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να μην γίνει το λάθος. Λάθος μπορεί να γίνει αν έχουμε την ανακυκλοφορία λάθος συνδεδεμένη ή να μην έχουμε βάλει παγίδα θερμότητας. Αυτά τα δύο είναι τα κύρια μέρη που πρέπει να προσέχουμε. Θα δούμε τώρα τι είναι αυτά τα δύο πράγματα. Θα δούμε καταρχήν τι είναι η παγίδα θερμότητας. Αυτή είναι μια κατάσταση εδώ πέρα όπου κάποιος έχει βάλει τη θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης. Εδώ είναι το κρύο νερό, εδώ το ζεστό και εδώ πάει να κάνει ανάμειξη. Εδώ μας λέει λοιπόν η ΕΣΠΕ ότι είναι λάθος η συνδεσμολογία αυτή. Γιατί το τοποθετήσαμε πάνω από το θερμοδοχείο και δεν έχουμε βάλει παγίδα θερμότητας. Εδώ τι γίνεται τώρα. Βλέπουμε ότι και η γραμμή του κρύου εδώ έχει ζεσταθεί τοπικά. Άρα είναι ζεστό με ζεστό. Εδώ δεν θα κάνει τη δουλειά της η θερμοστατική βαλβίδα και μπορεί να χαλάσει, να έχουμε βλάβη στον κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας, να μην δουλεύει η θερμοστατική καλά. Γιατί γίνεται αυτό. Λόγω ενός φαινομένου που λέγεται μικροκυκλοφορία. Τι είναι η μικροκυκλοφορία. Έχει παρατηρηθεί με τους νόμους της φυσικής ότι και σε ένα σωλήνα με στάσιμο νερό, ζεστό, έχουμε κυκλοφορία του νερού μέσα στον ίδιο σωλήνα. Χωρίς να δουλεύει κυκλοφορητής, χωρίς να δουλεύει τίποτα. Γιατί γίνεται αυτό. Έχει μια φυσική εξήγηση ότι το ζεστό νερό έχει μικρότερη πυκνότητα, είναι πιο αραιό, πιο ελαφρύ από το κρύο, άρα πάει πάνω. Το κρύο κάθεται κάτω,
και γίνεται μια ανακυκλοφορία μέσα στον ίδιο του σωλήνα, χωρίς να έχουμε υποβοήθηση από τον κυκλοφορητή. Αυτή η δύναμη της μικροκυκλοφορίας είναι ανάλογη με τη θερμοκρασία του νερού, έτσι όσο πιο ζεστό είναι το νερό, τόσο πιο έντονο είναι το φαινόμενο. Το εξόδες, όσο πιο μικρό εξόδες έχουμε, τόσο πιο έντονο το φαινόμενο. Οι σωληνώσεις, αν είναι τραχές οι επιφάνειες ηλίες, η διάμετρος κλπ. Στους κάθετους κατακόρυφους σωλήνες έχει παρατηρηθεί ότι η μικροκυκλοφορία είναι ως εξής, ανεβαίνει στο κέντρο και εδώ που είναι πιο κρύο στα τυχώματα, τα κουμπάει και τότε πέφτει. Και γίνεται αυτό το πράγμα, σαν οχταράκι. Στους οριζόντους πάλι γίνεται μικροκυκλοφορία κατά αυτή την έννοια. Αλλά δεν πάει το πάνω, δεν το κάτω κλπ. Και γενικά έχουμε παρατηρήσει το εξής. Όταν έχουμε συσσόρευση ζεστού νερού εδώ και έχουμε ένα σωλήνα που μπορεί να διαφύγει προς τα πάνω, διαφεύγει. Ενώ το αντίστροφο δεν συμβαίνει. Όταν έχουμε συσσόρευση ζεστού νερού εδώ και έχουμε δίωδο του νερού προς τα κάτω, δεν πάει το ζεστό νερό κάτω. Μένει πάνω και κάθεται το κρύο κάτω. Άρα προς τα πάνω πηγαίνει, προς τα κάτω δεν πηγαίνει το ζεστό. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Όταν έχουμε ένα boiler με τις σωλήνες του και είναι προς τα πάνω, μπορεί να έχουμε και μεγάλες απώλειες ενέργειας. Χωρίς να κινείται κυκλοφορητής, χωρίς τίποτα, διαφεύγει θερμότητα λόγω του φαινομένου της μικροκυκλοφορίας. Και έχουμε βέβαια και κίνδυνο ανάπτυξης λεγιονέρας, γιατί άμα έχεις 65 βαθμούς σε ένα boiler και λίγο πιο πέρα έχεις τους 45-40 βαθμούς με μικροκυκλοφορία, μπορεί να έχουμε φαινόμενα ανάπτυξης λεγιονέρας. Τι είναι η παγίδα θερμότητας λοιπόν? Όπου έχουμε το χείο ζεστού νεροκρίσης, κάνουμε έναν βαθμό εδώ πέρα, 20 εκατοστά ένα σωλήνα προς τα κάτω, εδώ μπλοκάρει το ζεστό νερό και δεν ταξιδεύει προς τα κάτω, άρα το παγιδεύουμε στην ουσία, ώστε να κάνουμε αυτό το πι εδώ τον αναβαθμό, παγιδεύουμε το νερό να μην ταξιδεύσει σε όλο το σωλήνα. Έτσι προστατεύουμε το σωλήνα, γιατί όταν εδώ χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό το πολύ απλό πράγμα που το κάνουμε με δύο γωνιές στο σωλήνα, βλέπετε αυτή είναι η λάθος εγκατάσταση, εδώ είναι η παγίδα, αρκούν 20 εκατοστά κατοφέρεια, και μετά βάζουμε τη θερμοστατική βαλβίδα ανάμεση. Αυτή είναι η σωστή συνδεσμολογία. Πάμε να δούμε τώρα τα ζωνάρ κιτ, τα θερμοστατικά ηλιακά συγκροτήματα. Οι πιο πολλοί από εσάς θα τα ξέρετε. Λοιπόν, αυτό που είδαμε πριν, η θερμοστατική βαλβίδα ανάμεση, είναι αυτό εδώ. Ενώ βλέπουμε τώρα ένα συγκροτηματάκι που αποτελείται από μία ανάμεση και κάτι άλλο. Πού χρησιμοποιούμε τα ζωνάρ κιτ? Όπου έχουμε ηλιακό θερμοσύφωνα και έχουμε και λεβιτάκι αερίου, πετρελαίου, αρκεί να έχει άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Έτσι ώστε να θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια και το ζεστό νερό από τον ήλιο όσο μπορούμε και ό,τι δεν μας δίνει ο ήλιος να μας το δώσει το λεβιτάκι. Και αυτό με αυτόματο τρόπο. Τότε χρησιμοποιούμε το solar kit. Αποτελείται λοιπόν από μία θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής τώρα. Ένα ταφάκι και τη θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης που είδαμε πριν. Πώς δουλεύει τώρα? Αυτό τι κάνει? Καταρχήν, το πρώτο μέρος, η θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής, τι κάνει? Εκτρέπει το νερό από τον ηλιακό, όταν έρθει εδώ πέρα και δεν είναι πολύ ζεστό, το εκτρέπει αυτόματα, με μηχανικό τρόπο, μέσα στον πλακοειδήν αλάκτη του λέβητα που έχουμε. Από εδώ ανακτά τη θερμοκρασία, συμπληρώνει τη ραδιολέβητα και φεύγει από εδώ στην κατανάλωση. Και επίσης αυτό το κάνει η εκτροπή. Η ανάμειξη κάνει αυτό που είπαμε πριν. Προστατεύει, δηλαδή αν έχουμε πολύ ζεστό από τον ηλιακό, 70-80 βαθμούς το καλοκαίρι, κάνει ανάμειξη ώστε να μην καούμε. Άρα με αυτό εδώ, όπου έχουμε λεβιτάκι, συνήθως αερίου, που έχουμε και το πλακοειδή εναλλάκτη μέσα έτοιμο για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, και έχουμε και ηλιακό, που συνήθως έχουμε, βάζουμε πάντα ένα τέτοιο και εκμεταλλευόμαστε
πλήρως την ενέργεια του ήλιου, ό,τι έχει να μας δώσει, είτε 35 βαθμοί, είτε 45, είτε 50, είτε οτιδήποτε, μας τα δίνει ο ήλιος και ό,τι δεν έχει, το συμπληρώνει το λεβιτάκι. Και όλα αυτά γίνονται με θερμοστατικό τρόπο, δηλαδή δεν χρειάζεται ρεύμα, δεν χρειάζεται μοτέρ, δεν χρειάζεται τίποτα. Το βλέπουμε και εδώ, σε σχήμα, εδώ είναι ο ηλιακός, εδώ είναι το κρύο νερό που πάει πάνω, έρχεται το ζεστό, να το σώλα εκεί, στο κάτω μέρος, από το λεβιτάκι. Το βλέπουμε εδώ και σε μεγέθυνση, όταν δεν έχει να δώσει τόσο πολύ ζεστό νερό ο ηλιακός, τότε εκτρέπεται με μηχανικό τρόπο μέσα στο λεβιτά, θερμαίνεται και πάει στην κατανάλωση. Όταν είναι στη θερμοκρασία ρύθμισης, που είναι το solar kit, τότε ένα μέρος του μπαίνει μέσα στο λεβιτάκι και ένα μέρος του ευγύσια. Θερμαίνεται λοιπόν λιγάκι και πάει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Και όταν είναι πλέον πολύ καυτό από τον ήλιο, τέτοιες μέρες όπως μας κάνει τώρα, θα φτάσει πολύ ψηλή θερμοκρασία ο ηλιακός. Τότε πλέον φεύγει ίσια, δεν εκτρέπεται μέσα στο λεβιτάκι και μάλιστα γίνεται και ανάμειξη, ώστε να μας πάει, να μην μας κάψει. Το solar kit είναι ένα από τα εξαρτήματα που χρησιμοποιείται ωραίος όταν έχουμε συνδυασμό ηλιακού με λεβιτά. Παραλλαγή του παραλλαγή του VMC, είναι το VMD, το οποίο κάνει η διαφορά του ότι η βαλβίδα εκτροπής είναι ρυθμιζόμενη. Ενώ στο VMC έχεις να διαλέξεις μεταξύ τριών μοντέλων 45 βαθμούς εκτροπή, 50 βαθμούς εκτροπή ή 60 βαθμούς εκτροπή. Εδώ έχεις ρυθμιζόμενο από 40 μέχρι 52 βαθμούς, όσο θέλεις εσύ το ρυθμίζεις. Γενικά να ξέρουμε ότι γύρω στους 45 βαθμούς είναι το normal για εκτροπή. Όταν έχει 45 βαθμούς από τον ήλιο, συνήθως μας κάνει. Εκτός από το ξύρισμα, οι παλιοί που ξυρίζονται παραδοσιακά θέλουν λίγο παραπάνω από 45 βαθμούς. Θέλουν γύρω στους 48 με 50. Να είναι καυτερό για να... Αυτό μου το έχουν ζητήσει και πελάτες. Γι' αυτό και το λέω, δεν το λέω για πλάκα. Μην παραδώνει, στους 45 κάνω μπάνιο, κάνει ντουζ όλη η οικογένεια, μια χαρά, αλλά για το ξύρισμα δεν με φτάνει. Λοιπόν, εκεί θέλουμε ένα παραπάνω από 45. Άρα, με το solar kit τι επιτυγχάνουμε, έχουμε βέλτιστη επιλογή της παραγωγής του ζεστού νερού χρήσης. Ό,τι μας δίνει ο ήλιος το χρησιμοποιούμε 100% και το παραπάνω αν χρειάζεται μας το δίνει το λεβιτάκι. Όχι να δουλεύει ο λεβιτάς ενώ έχουμε έστω και λίγο ζεστό νερό από τον ήλιο, δεν το θέλουμε αυτό γιατί είναι κατανάλωση σπαθάρι νερό. Έχουμε αξιόπιστη λειτουργία χωρίς ηλεκτρικά μέλη. Όλα γίνονται με τη συστολοδιαστολή μέσα εδώ, όπως είπαμε στον κόμμα αυτό με το παραφινούχο υλικό. Και οι δύο βαλβίδες είναι υψηλής ποιότητας, εκτροπής και ρύθμισης. Μας παρέχει την προστασία από εγκάβματα, λόγω του καρδιακαρματικού πλαίσιου. Είναι πολύ απλό στην υδραυλική εγκατάσταση. Έτσι. Έχει 5 εισόδους. Από εδώ έρχεται το ηλιακό, εδώ εκτρέπεται μέσα στο λεβιτάκι, εδώ έρχεται από το λεβιτάκι, εδώ συνδέουμε το κρύο και εδώ βγαίνει στην κατανάλωση. Λάθος δεν μπορείς να κάνεις. Αυτό που σας είπα και πριν, την VMC που βγαίνει σε 45, 50 και 60, η εκτροπή λοιπόν θα βάλεις είτε, ενώ η ανάμειξη γίνεται από 35 και 60 βαθμούς. Το VMD είναι ρυθμιζόμενα και τα δύο. Και ο εκτροπής και ο ανάμειξης. Τώρα γίνονται λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης όταν έχουμε και ανακυκλοφορία. Λοιπόν, πριν είδαμε σε ένα boiler που θέλουμε να βάλουμε θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης για να πάει στην κατανάλωση, να μας προστατεύει κλπ. Κλπ. Τι γίνεται όμως όταν έχουμε ανακυκλοφορία? Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο διότι εάν το κάνουμε έτσι απλά, η ανακυκλοφορία πηγαίνει κατευθείαν μέσα, τι γίνεται? Εδώ φεύγει μια ποσότητα α, ζεστό. Εάν είναι πολύ ζεστό, θα πάρει και λίγο κρύο νερό. Άρα θα γίνει α συν β, θα προσθεθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε ποσότητα α συν β. Άρα θα μπει μέσα
από τη στιγμή που είναι κλειστή η κατανάλωση και δουλεύει συνέχεια με την προβέρνηση, θα πει μέσα αλφα συμβήτα. Δηλαδή βγήκε αλφα από εδώ και εδώ μπαίνει αλφα συμβήτα. Πού θα πάει το βήτα, από κάπου πρέπει να βγει και αυτό. Θα πάει να βρει κάποια άλλη έξοδο. Θα πάει κάπου εδώ. Θα σπρώξει λοιπόν το κρύο νερό από το ούλεν και θα μπει εδώ. Ναι, αλλά θα μπει ζεσταμένο εδώ. Άρα ουσιαστικά θα ζεσταθεί και το κρύο νερό, άρα θα έχει ζεστό και ζεστό. Πάλι κίνδυνο εγκάμματος, πάλι δεν θα δουλεύει σωστά, πάλι μπορεί να καταστραφεί και η βαλμίδα και η σωλήνη. Άρα πρέπει να σκεφτούμε μια άλλη συνδεσμολογία. Ο Σουηδός τα έχει ψάξει πολύ αυτά και έχει βρει ότι τελικά μια τέτοια εγκατάσταση πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, να βάλουμε μια παγίδα θερμότητα εδώ, ένα κατέβαση με 20 εκατοστά, να πάει η θερμοστατική βαλμίδα ανάπτυξη εδώ, στις ανακυκλοφορίες, αλλά για να κυκλοφορεί να κουμπώσει, να μην πάει κατευθείαν στον boiler πίσω, να κουμπώσει και με το κρύο. Να γίνει αυτή η ανάπτυξη εδώ πέρα, αυτός ο σταυρός. Μόνο τότε θα δουλεύει σωστά. Μας λέει λοιπόν για την παγίδα θερμότητας, γιατί μια ανακυκλοφορία πρέπει να συνδεθεί με το κρύο νερό και να βάλουμε και αντεπίστροφα παντού και εδώ και εδώ και εδώ ώστε να μην μπορεί να γυρίσει πίσω το νερό. Για να τα κάνουμε όλα αυτά θέλουμε πολύ προσπάθεια. Εδώ μεταξύ αν έχουμε και άλλες καταναλώσεις εδώ πέρα έχουμε και βρήσει πριν τη θερμοστατική βαλμίδα, πρέπει να βάλουμε και άλλο αντεπίστροφο, τέταρτο. Γενικά γίνεται πολύπλοκο ώστε να γίνει σωστή δουλειά. Άρα λοιπόν, αντί να κάνουμε όλα αυτά και να σκεφτόμαστε και να ρισκάρουμε, η ΕΣΒΕ μας προτείνει το VPR. Μια μονάδα που λέγεται μονάδα ανακυκλοφορίας. Αυτή τι γίνεται τώρα. Είναι έτοιμη, έχει έτοιμη τη θερμοστατική βαλμίδα και έχει και το σταυρό εδώ πέρα. Κάνει δηλαδή την ανάμειξη, φέρνει την ανακυκλοφορία, κάνει ανάμειξη με το κρύο, το πάει να κάνει μίξη στη θερμοστατική και το πάει και πίσω στην ανακυκλοφορία. Αυτό εδώ γίνεται σε κλασικό boiler που έχουμε συνηθίσει μέχρι πρότινος. Το boiler που έχει ζεστό νερό χρήσης μέσα. Όπως τα ξέρετε κι εσείς, τώρα τα τελευταία χρόνια αυτά τα boiler αρχίζουν και φεύγουν και έρχονται buffer inox. Δηλαδή boiler που η αποθήκευση γίνεται στο βρώμικο νερό το ζεστό. Και το φρέσκο νερό χρήσης είναι μέσα σε ίνοξ σερπαντίνα. Δηλαδή μπαίνει κατευθείαν το κρύο μέσα σε ίνοξ σερπαντίνα, έρχεται σε επαφή, ταξιδεύει μέσα στο βρώμικο ζεστό νερό, θερμαίνεται στιγμιαία και βγαίνει. Εδώ πλέον δεν έχουμε αποθήκευση του ίδιου του ζεστού νερού χρήσης, έχουμε αποθήκευση του βρώμικου νερού που θέρμανσε. Εδώ λοιπόν δεν θέλεις μόνο τη μονάδα ανακυκλοφορίας, αλλά θέλεις και αυτήν εδώ τη διάταξη. Τι είναι αυτή η διάταξη? Είναι στην ουσία η παγίδα θερμότητας όπως βλέπετε, αυτό το κατέβασμα εδώ και με ένα σωληνάκι εδώ πλαστικό, δεν ξέρω αν φαίνεται, που μπαίνει μέσα για να σου κάνει την ανακυκλοφορία μέσα στην ίνοξ σερπαντίνα. Γιατί δεν μπορείς να την κάνεις εδώ την ανακυκλοφορία, πρέπει να την κάνεις κάπου μέσα ώστε να προλάβει να ξαναθερμανθεί. Είναι μια ειδική διάταξη λοιπόν. Όταν έχουμε buffer inox, μαζί με τη μονάδα ανακυκλοφορίας βάζουμε και αυτή τη διάταξη. Βλέπετε πόσο ο Σουηδός, η ΕΣΠΕ, πόσο πολύ δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια, ώστε να εκμεταλλευτεί και το τελευταίο βαθμό Κελσίου. Αυτό είναι αρκετά μελετημένο. Έχει μικρή οπή μέσα εδώ πέρα, ώστε η ανακυκλοφορία, το νερό που φεύγει πίσω στο boiler, να μην χαλάει τη διαστρωμάτωση, είναι μικρή η οπή, για να μην χαλάει τη διαστρωμάτωση. Έχει παντού αντεπίστροφα, εδώ, εδώ, εδώ στην ανακυκλοφορία. Έχει βελάκια για να μην μπορούμε να ξεγελαστούμε, να λέμε πώς θα το συνδέσουμε έτσι, έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις λάθη στον χώρο. Έχει διάφορα μοντέλα, γιατί έχει μοιρές 1,6 κυβικά την ώρα και για μεγαλύτερο, για 6,5 κυβικά την ώρα. Δηλαδή, αυτό είναι για μονή διπλή κατοικία και αυτό είναι για μεγαλύτερα κτίρια.
έτσι, και διαφορετικές θερμοκρασίες. Εδώ είναι τα πλεονεκτήματα όλα που είπαμε, ότι είναι μονάδα όλα σε ένα. Έχει το κέλυφος για τη μόνωσή του, σαφείς ενδείξεις κλπ. Έχει ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας αυτό, θερμοκρασία max 95 και αυτό που είπαμε πριν, ότι η σειρά 300 είναι για μονή ή διπλοκατοικία και η σειρά 500 είναι για παραπάνω διαμερίσματα. Και η διάταξη που είπαμε πριν, όταν έχουμε buffer inox, όταν έχουμε λοιπόν βρώμικο νερό χρήσης μέσα στο buffer και το ζεστό νερό χρήσης είναι μέσα στην inox σε παντίνη, τότε χρειαζόμαστε και αυτό εδώ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια που χρησιμοποιούμε αντλίες θερμότητας, πολλοί από εσάς θα το έχετε δει και θα το ξέρετε ότι οι αντλίες θερμότητας δεν παντρεύονται καλά με τα κλασικά boiler τα παλιά. Διότι το παλιό, το κλασικό boiler έχει μια σερπαντίνα μικρή που δούλευε καλά με τους λέβητες. Η αντλία θερμότητας ή πρέπει να είναι πάρα πολύ λίγα κιλοβάτ ή πρέπει, αν είναι, ξέρω εγώ, κάποια σεβαστά κιλοβάτ και το βάλουμε με ένα κοινό 200 boiler, δεν παντρεύεται καλά. Σου γυρίζει, έρχεται μέσα στη σερπαντίνα, σου γυρίζει πίσω μεγάλη θερμοκρασία επιστροφής, σου κάνει ένα high pressure alarm και τρέχουμε με τον πελάτη και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Γι' αυτό συνήθως όταν βάζουμε αντλία θερμότητας, καλό είναι να ξυλώνουμε το παλιό boiler και να βάζουμε buffer inox. Δηλαδή η αντλία θερμότητας να τροφοδοτεί κατευθείαν το βαρέλι. Και από εκεί με σερπαντίνα inox να παίρνουμε το νερό χρήση. Λοιπόν, αυτό είπαμε, μια επανάληψη κάνουμε, ότι είναι το κλασικό boiler, το παλιό, όπου μέσα στη σερπαντίνα θερμαίναμε με το νερό της θέρμανσης και μέσα εδώ αποθηκεύαμε το ζεστό νερό χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο κίνδυνος λεγιονέλας είναι μεγάλος. Γιατί έχουμε πάρα πολλά λίτρα ζεστό νερό χρήσης. Λοιπόν, και πρέπει αυτό εδώ, για να αποφύγουμε τη λεγιονέλα, να το κρατάμε από 60 βαθμούς και πάνω. Γενικά, βέβαια, αυτά είναι πιο οικονομικά τα boiler, πιο φθηνά. Αυτό είναι το buffer inox που λέγαμε, από τη θέρμανση, ό,τι κι αν είναι η πηγή θέρμανση, είτε είναι λέπτες, είτε αντλία, είτε ηλιακά, είτε οτιδήποτε, αποθηκεύουμε το βρώμικο νερό εδώ πέρα και στην inox σερπαντίνα παίρνουμε το ζεστό νερό χρήσης. Και βλέπετε εδώ και τη μονάδα ανακυκλοφορίας και αυτή τη διάταξη που έχει την παγίδα θερμότητας, το σωληνάκι, το πλαστικό κλπ. Εδώ έχουμε μεσαίο κίνδυνο λεγιονέλας. Γιατί το ζεστό νερό χρήσης είναι πολύ μικρή ποσότητα εδώ μέσα, μόνο του σερπαντίνα την ίνοξ. Και είναι και ίνοξ, λοιπόν, δεν κάνει εύκολα επικαθίσεις όσο το κλασικό μπόλιο κλπ. Εδώ μπορούμε να έχουμε λιγότερη θερμοκρασία, δηλαδή να αποθηκεύουμε στους 55 βαθμούς και όχι 60+. Είναι πιο ακριβό λιγάκι και το κλασικό μπόλιο, αλλά είναι πιο οικονομικό γενικά στη λειτουργία του. Και έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με αντλίες θερμότητας. Και αυτό εδώ είναι το μέλλον. Αυτό προτείνει η ΕΣΠΕ, ο Σουηδός, όταν έχουμε ένα buffer, ένα δοχείο ράνιας, που έχει ζεστό νερό βρώμικο, θέρμανσης από μία ή περισσότερες πηγές, είτε από ξυλολέβητα, πέλετ, ηλιακά, αντλίες θερμότητας, οτιδήποτε. Όταν έχουμε λοιπόν ένα buffer με ζεστό νερό, πώς μπορούμε να πάρουμε ζεστό νερό χρήσης, φρέσκο δηλαδή ζεστό νερό χρήσης, βάζουμε ένα τέτοιο αντί να βάλουμε boiler ή αντί να βάλουμε inox σερπαντίνα και έχουμε την καλύτερη μετάλλευση της ενέργειας. Γιατί αυτό εδώ είναι το επωνομαζόμενο fresh hydro. Ουσιαστικά θα δούμε παρακάτω τι είναι. Το fresh hydro, η καρδιά του fresh hydro είναι ένας πλακοειδής εναλλάκτης, όπου εκεί μέσα έχει πάρα πολύ μικρή ποσότητα νερού και στον πλακοειδή εναλλάκτη αυτό να κουμπάει το βρώμικο ζεστό νερό από τη θέρμανση με το ούλε, με το καθαρό νερό που θέλουμε να θερμάνουμε στιγμιαία. Έχει πάρα πολύ μικρή ποσότητα του ζεστού νερού χρήση, άρα μπορεί να έχει ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία, 50 βαθμού Κελσίου αποθήκευση, και όχι 60+ ή 55. Και έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Αυτή είναι η μονάδα, το Fresh Hydro.
Ουσιαστικά εδώ βλέπουμε ένα απλό διάγραμμα από τι αποτελείται το κέλυφος, έτσι, η τιμόνωση. Λοιπόν, η τιμόνωση του εναλλάκτη και η καρδιά του συστήματος, το κυρίο σώμα, που είναι αυτή εδώ. Πάμε να το δούμε σε μεγέθυνση. Είναι ουσιαστικά ένας πλακοειδής εναλλάκτης. Έχει μια υδραυλική μονάδα μπρος-πίσω από τον εναλλάκτη, εδώ πέρα. Έχει ένα κυκλοφορητή και έχει και αυτό εδώ, τη βαλβίδα ρύθμισης, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτή η βαλβίδα ρύθμισης. Θα δούμε τι κάνει. Έτσι φαίνεται. Εδώ λοιπόν έρχεται το κρύο νερό από την ύδρευση, μπαίνει εδώ μέσα στο βλακοειδή, θερμαίνεται από το ζεστό νερό του μπάφερ και βγαίνει από εδώ το ζεστό νερό χρήσης. Ακουμπάνε λοιπόν, χωρίς να αναμειγνύονται, έρχονται σε επαφή μέσα στον πλακοειδή εναλλάκτη τα δύο νερά. Το βρώμικο νερό της θέρμανσης και το κρύο νερό το οποίο ζεσταίνεται. Έτσι φαίνεται λοιπόν και στην πραγματικότητα. Πάμε να δούμε πώς είναι οι ροές εδώ μέσα για να καταλάβουμε πώς θερμαίνει και ποιο είναι το μυστικό. Από εκεί μένει το νερό της ύδρευσης. Ζεσταίνεται και βγαίνει στην πίσω πλευρά. Πάμε να δούμε τι γίνεται μπροστά, πώς θερμαίνεται δηλαδή. Έρχεται λοιπόν από το μπάφερ το νερό της θέρμανσης, η προσαγωγή του νερού θέρμανσης είναι εδώ. Μπαίνει μέσα στον πλακοειδή, πάει μέχρι κάτω, ανεβαίνει και βγαίνει από εδώ. Τι λέει εδώ τώρα, κατεύθυνση ροής όταν η βαλβίδα ροής είναι κλειστή. Έχει μια βαλβίδα εδώ πέρα που είναι κλειστή. Τι κάνει, κάνει μία λούπα. Μπαίνει από εδώ, έρχεται κάτω πάνω και φεύγει. Και από την άλλη πλευρά από πίσω θερμαίνεται το κρύο νερό και γίνεται ζεστό. Με μία λούπα, με ένα γύρισμα. Γι' αυτό και η βαλβίδα ροής είναι κλειστή. Εδώ λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, με κόκκι. Εδώ σου λέει, όταν η βαλβίδα είναι ανοιχτή, το βρώμικο ζεστό νερό δεν κάνει μία λούπα, κάνει πολλές. Κάνει ανακυκλοφορία. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Αυτό είναι και το μυστικό του Fresh Hydro και το πλεονέκτημά του έναντι του buffer inox. Μπορούμε να έχουμε ένα buffer και μία inox serpentina. Θα πάρουμε καλά αποτελέσματα. Αλλά με το Fresh Hydro, ο Σουηδός εκμεταλλεύεται πλήρως την ενέργεια από ένα βρώμικο ζεστό νερό. Γιατί έχει έναν ελεκτή και με την βαλβίδα ροής αυτή ανοιγοκλίνει έτσι το βρώμικο νερό και το κάνει πολλές λούπες, πολλές γύρες μέσα στον πλακοειδή και του εκμεταλλεύεται έως και ένα δέλτα τάφ 40. Μπαίνει 60 βαθμούς και βγαίνει 20 βαθμούς Κελσίου. Μπορείτε να φανταστείτε ένα πλακοειδή που να έχει δέλτα τάφ 40. Αυτό το έχουμε και στη Thermovent. Το βάζουμε όταν κάνουμε σεμινάρια εκεί, το βάζουμε σε λειτουργία και το βλέπει ο κόσμος και μπορεί να πιάσει το ένα που μπαίνει την προσαγωγή εδώ πέρα. Τα δύο τη ζεματάει, δεν μπορεί να το πιάσει. Και το άλλο είναι δροσερό, είναι κρύο όταν βγαίνει. Σκεφτείτε λοιπόν ότι από τα πολλά λουπ που κάνει εδώ πέρα το νερό, εκμεταλλεύεται πλήρως, ρουφάει από το βρώμικο νερό, θέρμανσης, ρουφάει όλη την ενέργεια που μπορεί και τη διοχετεύει στο ζεστό νερό χρήσης. Αυτό είναι και το μυστικό του Fresh Hydro, η πλήρης εκμετάλλευση ενέργειας. Που δεν μπορείς να την